15 χρόνια, η λεκτική διατύπωση είναι στο μικροσκόπιο του Wolfgang Schäuble και στα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2022. Έως τότε, ο στόχος είναι το 3,5% του ΑΕΠ, ενώ για τη συνέχεια ο προβληματισμός έχει να κάνει με το αν θα οριστούν έως 2% ή 2% κατά μέσο όρο. Παρά το γεγονός ότι οι εταίροι επαναλαμβάνουν πως τα όποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα συζητηθούν στη λήξη του προγράμματος, η συζήτηση που γίνεται στο Eurogroup αυτή την ώρα εστιάζει στη διαμόρφωση κοινών παραδοχών που θα παραμετροποιήσουν τη ζητούμενη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, με βάση την οποία θα κριθούν και θα αποφασιστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο τέλος του προγράμματος, όπως είπες. Κλειδί σε αυτές τις συζητήσεις είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, το στοιχείο που διχάζει Ευρωπαίους και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την ευρωπαϊκή πλευρά να εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη στις υποθέσεις εργασίας από το Ταμείο, επειδή δεν βασίζεται μόνο στα σενάρια απόδοσης των πολιτικών του προγράμματος, αλλά και στις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας μετά την ολική απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, Ευρωπαίοι Επίτροποι όπως η Κορίνα Κρέτσου προχθές, αλλά και ο Πιέρ Μοσκοβισί σήμερα κιόλας, αναφέρονται εμφατικά στη βοήθεια που μπορεί να παράσχει η Κομισιόν για την ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, ώστε η ενίσχυση του ΑΕΠ να προκύπτει με γεωγραφική διασπορά των χρημάτων σε μεγάλη ποικιλία παραγωγικών επενδύσεων. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές εστιάζουν ακριβώς σε αυτό, ότι δεν αρκεί η τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς χρειάζεται οι επενδύσεις να έχουν ένα μακροχρόνιο παραγωγικό αποτέλεσμα, ώστε να αποδώσουν και οικονομικά αλλά και κοινωνικά με μείωση της ανεργίας. Γιώργο, είναι θετικό αυτό πάντως ότι έχουν αρχίσει και συζητάνε για την ανάπτυξη, έτσι. Και είναι ένα κλειδί. Αυτό θα είναι και το κεντρικό μήνυμα, το κυρίως μήνυμα, θα έλεγα, της κοινής δήλωσης που αναμένεται απόψε γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Και είναι, δηλαδή, και η πρόταση, η γαλλική πρόταση. Στην προώθηση της ανάπτυξης. Γιώργο, υπάρχει κάποια εκτίμηση, για το πότε τελειώνουμε, αν και είναι παρακινδυνευμένο. Είναι παρακινδυνευμένο, θα έλεγα, τοπική ώρα από τις 10 μέχρι τις 11-11.30, δηλαδή από τις 11 έως 12 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε μια καλή διατύπωση στην δήλωση από κάθε άποψη, παρά το γεγονός ότι στο ζήτημα του χρέους επαναλαμβάνουν όλοι ότι η βάση της συζήτησης είναι η απόφαση του Μαΐου του 2016. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και βέβαια θα επανέλθουμε αν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη. Θα τα λέμε εμείς έτσι και αλλιώς, μέχρι να ολοκληρωθεί το Eurogroup, να δούμε και τις δηλώσεις. Ραλού Αλεξοπούλου, τώρα σε σένα. Από αυτά που